Σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Η σημερινή πρωτοβουλία είναι στα πλαίσια μιας νέας προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ, ενημέρωσης του κόσμου, ενημέρωσης του λαού, ενημέρωσης των πολιτών, ανατομέα να αναδείξει τις θέσεις, προτάσεις και το πρόγραμμά του. Είναι μια προσπάθεια να γίνει κατανοητό από τον κόσμο, από τους πολίτες, από τον λαό. Και βέβαια, εδώ σήμερα έχουμε να κάνουμε με μια του τομέα, έτσι θα έλεγα, έτσι, του μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εμπόρων, βιοτεχνών και γενικά με τον επαγγελματισμό και την επιχειρηματικότητα και την τύχη αυτής με όσα διαδραματίζονται στη χώρα μας. Όσο προχωράει η εξέλιξη των πραγμάτων, όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητό αυτό το νέο σχέδιο σωτηρίας μνημόνιο, παύλα μνημόνιο, έτσι μας το εμφάνιζαν, στην αρχή νοικοκύρεμα, στη συνέχεια σωτηρία, στη συνέχεια μονόδρομος, και βέβαια αναδεικνύεται ότι η βαρβαρότητά της όσο περνάει ο χρόνος εδύνεται, με αποτέλεσμα, εάν δεν συνειδητοποιήσουμε το σύνολο ότι πρέπει να αναλάβουμε κοινή δράση και συσπήρωση, να σταματήσουμε αυτό το κατήφορο, περιθώρια ατομικής διάσωσης δεν υπάρχουν σε κανέναν. Ευχαριστούμε και τις φορείς, εκπροσώπους φορέων που ανταποκριθήκαν στο κάλεσμα, διότι η προσπάθειά μας είναι ως μέρος του όλου, μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, βιοτέχνες, να δημιουργήσουμε μια πανλαϊκή συσπήρωση απέναντι στα διαδραματιζόμενα, με μια αλληλέγγυα στάση μεταξύ μας και μια κατανόηση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κάθε κοινωνική ομάδα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τους ευχαριστούμε για την ανταπόκριση τον Νίκο τον Σφορίνη, μέλος του Προεδρείου της ΓΕΣΕΒΕ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και συντονιστής του τομέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανάπτυξης. Καθώς επίσης και τον Σκούλα τον Παναγιώτη, οικονομολόγο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Σας καλωσορίζουμε, ο λόγος σε εσάς. Μετά το τέλος των εισηγήσεων θα δημιουργηθεί κατάλογος